πιο εσείς προσανατολίζεστε να αυξήσετε τώρα την τιμή στο ψωμί? Από αρχές του Σεπτέμβρη έχουμε ήδη τις πρώτες αυξήσεις στα άλευρα, που είναι της τάξης του 10 έως 15% ανάλογα τον τύπο των αλεύρων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, να υπάρξει αύξηση στη τιμή του ψωμιού. Ούτε σκέψη δεν υπάρχει από την πλευρά των αρτοπιών. Αναφέρομαι όμως μόνο στους φούρνους της γειτονιάς. Γιατί στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουμε δει από τα μέσα Οκτώβρη μια αύξηση της τάξης του 4 με 6% σε όλα τα προϊόντα. Για πείτε μας τώρα και μια τιμή, ώστε να μπορούν και οι τηλεθεατές να συγκρίνουν. Πόσο πωλείται στο φούρνο της γειτονιάς το ψωμί? Το ψωμί στο φούρνο της γειτονιάς είναι από 70 λεπτά έως 80, 85 και 90 λεπτά σε ορισμένες περιπτώσεις. Αναφερόμαστε όμως σε διαφόρους τύπους ψωμιού. Ναι, σαφώς. Το ευρείας κατανάλωσης στο χωριάτικο που είναι στα 80, ο μέσος όρος είναι στα 80 λεπτά. Μάλιστα. Και στα σούπερ μάρκετ το ακούσαμε αυτό, έχουν υπάρξει ήδη ανακοινώσεις ότι θα έχουμε αυξήσεις. Και επομένως, μάλιστα καλή έρευνα αγοράς, να προτιμάμε και τα συνοικιακά. Τα αρτοπία, τους φούρνους. Τους κλασικούς. Ο φούρνος της γειτονιάς λειτουργεί διαφορετικά. Να σας πω ότι οι τιμές είναι σταθερές εδώ και μια δεκαετία. Είναι η προσωπική εργασία της οικογένειας των αρτοπιών και λειτουργεί σαν αμορτισέρ. Τέτοιες αυξήσεις στις πρώτες ύλες είχαμε πριν από ένα μήνα στο Σάμι, μια αύξηση της τάξης του 40% και σε άλλα προϊόντα που συντελούν στο κόστος παραγωγής. Αλλά γιατί επιδοτούμε όλη αυτή τη δουλειά, επιδοτούμε με τη δουλειά μας. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι που δεν συμβαίνει στις βιομηχανίες και στα σούπερ μάρκετ.